Εγώ για τα κυπριακά, το διάλεκτο, ξέρετε που ακούσα, αυτά, που μιλάμε κυπριακά. Μια χαρά μιλάτε, μα ακούστε πώς μιλάμε εμείς οι πόντιοι. Μίλησε λίγο, δεν μπορώ να μου πεις λίγα, να δούμε αν καταλάβω έτσι λίγα πόντια. Μπορεί με την μαπουτσιά και να μπορούμε να κάνουμε, θα σας πω ακριβώς, επειδή η μίμηση, κοιτάξτε, η μίμηση είναι ένα πράγμα το πώς το ακούς. Δηλαδή, δεν είναι το τι λέω, είναι από το πώς το ακούω. Ναι. Δηλαδή, πώς ακούω δηλαδή εγώ τη γαλλική γλώσσα. Ναι. Και μιλάω χωρίς να ξέρω γαλλικά. Με maintenant, j'étais à une maison. Le vieux, on est parti d'une maison, j'ai calculé. Et il y avait pas temps, c'était tout dur, je sais, mais moi, où es-tu? Έτσι την ακούμε, καταλάβατε. Έτσι ακούγεται σε εμάς. Πώς ακούμε, ας πούμε, πώς ένας Έλληνας ακούει την Ιταλική, πώς μας ακούει την Ιταλική γλώσσα. Ma c'è vivere con Giordolaro, ehi. Πώς ακούμε την Ιαπωνική, την Ιαπωνική και το ωραίο είναι ότι ήμουν στη Λεμεσό έξω από το ξενοδοχείο και βλέπω δύο Ιαπωνέζους και λίγο ένας «Μουρο! Και έδειχνε στον άλλο μια επιγραφή. Κοιτάγω και λίγο και βλέπω μια φορά και λέει «Μουταγιάκα». Λέω «What do you mean?» «What do you want?» «Μουταγιάκα! Μουταγιάκα!» Τα ρωσικά, ας πούμε, πώς ακούγονται τα ρωσικά στα αυτιά μας, είναι «Δρασπαγέθκρα δβόνιε». «Ισπαγέθκρα τα δράσκα δβρούσνιε». «Δα βατέδρα δούτσκνι πράτσκανι προύσνι πράτσκνι κουτσκνецκνι маткне». «Да вераскаи, да вара по прошлогодне модельце». Και τώρα, πώς ακούγονται τα κυπριακά. Μου πάρε και μόνο να μην κάνουμε έτσι και να μην το ούντε να εσύ και να κάνουμε το κάτω και να μπορούμε να κάνουμε με τσάρια, έτσι να κάνουμε. Η μαμά μου,